Ένα άνδρας, 60 ετών ήταν καθισμένο στο παγκάκι του κήπου με τον 30χρονο γιο του. Ξαφνικά, ένα σπουργίτη κάθισε σε ένα κλαδί δέντρου. Ο πατέρα ρώτησε τον γιο του: Τι είναι αυτό. Ο γιο του απάντησε: Είναι ένα σπουργίτη πατέρα. Ο πατέρα ρώτησε ξανά τον γιο του επανειλημμένα τέσσερι φορέ: Τι είναι αυτό. Εκνευρισμένο ο γιο φώναξε στον πατέρα του: Γιατί κάνει ξανά και ξανά την ίδια ερώτηση συνεχώ, πατέρα σου έχω απαντήσει τέσσερις φορέ. Ότι είναι ένα σπουργίτη, τι δεν καταλαβαίνει. Τότε ο γέρο σηκώθηκε από το παγκάκι, μπήκε στο σπίτι και έφερε πίσω ένα βιβλίο και ζήτησε από τον γιο του να του διαβάσει μια σελίδα, όπου έγραφε τι παρακάτω λέξει. Σήμερα, ο τετράχρονο γιο μου καθόταν στον καναπέ μαζί μου όταν ένα σπουργίτη κάθισε στο παράθυρο. Ο γιο μου με ρώτησε 16 φορέ, τι είναι αυτό. Και του είπα υπομονετικά και τι 16 φορέ, πώ ήταν ένα σπουργίτη. Κάθε φορά που με ρωτούσε, τον αγκάλιαζα με αγάπη. Με δάκρυα στα μάτια του, ο γιο έπιασε τρυφερά το χέρι του πατέρα του. Το ίδιο χέρι από το οποίο έλαβε τόση υπομονή και αγάπη. Θυμήσου ότι η γονή σου είναι μια μεγάλη πηγή αγάπη και καθοδήγηση που έλαβε, δείξε σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση. Αν σας αρέσουν τα ωφέλιμα διηγήματα, ακολουθήστε μας. Προσπαθούμε να εμπνεύσουμε και να μεταδώσουμε αξίες και προβληματισμούς.